Έχει διάφορα θέματα, εθνικά θέματα επιβίωση του ελληνικού έθνου. Ένα από αυτά ήταν το θέμα τη Μακεδονία, είναι το θέμα τη Μακεδονία. Εκεί λοιπόν μα έπιασε το πολιτικό προσωπικό, το πολιτικό σύστημα το οποίο είναι βαθιά ανθελληνικό, προετοίμαστο. Δεν είχαμε έτοιμη την εθνική θέση για το σκοπιανό ζήτημα. Υπάρχουν και άλλα τέτοια ζητήματα όπω το Κυπριακό, όπω το θέμα τη Βόρεια ε, Υπήρου και υπάρχουν στο κανάλι αυτό επιτέλου οι εθνικές θέσεις που νομίζω είναι ανάγκη να τις έχουμε, να τις ξέρουμε όλοι ποιες είναι οι εθνικές μας θέσεις για αυτά τα ζητήματα και όχι προφανώς οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων που είναι φιλοσκοπιανές, φιλοαλβανικές, φιλοτουρκικές, βαθιά ανθελληνικές. Έτσι λοιπόν αυτό το βίντεο σήμερα είναι αφιερωμένο στη γενοκτονία των Ελλήνων, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ουσιαστικά μπορείτε να καταλάβετε μέσα σε αυτό το βίντεο τι συνέβη ακριβώς στην κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας και να ενημερωθείτε για την εθνική θέση για το ζήτημα, ιδίως καθώς αντιμετωπίζουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι πράγματι απέναντί μας. <Το> θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για το θέμα αυτό. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ για να μείνει το μήνυμα και για ε, τα επόμενα έτη το κα κανάλι ελπίζω θα παραμείνει ανοιχτό και τα βίντεο θα είναι εδώ για οποιονδήποτε θέλει να μάθει και για το τι συνέβη στη σε σκοτεινά αυτά χρόνια της γενοκτονίας αλλά και για την εθνική μας θέση για την αναγνώριση και τη δικαίωση των θυμάτων και των ανθρώπων εμάς που ε, συνεχίσαμε, που κρατάμε τη μνήμη ζωντανή, έχουμε το χρέος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, στους προγόνους μας, στη φυλή μας και θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι όσο πιο λιτός μπορώ σήμερα είναι 19 Μαΐου 2023 είναι συμβολική μέρα όχι μόνο της επαιτίου της, ε, αυτής της επαιτίου που θυμόμαστε μια μέρα μνήμης τα μαύρα χρόνια εκείνα των σφαγών της γενοκτονίας του αφανισμού των Ελλήνων της Ανατολίας αλλά είμαστε τη τυχα... χάνη φέτος να είμαστε και ανάσες πριν από τις εκλογές του 2023 του Μαΐου του 2023 τις 21 του μήνα Άρα νομίζω ότι είναι όχι απλά επίκαιρο, είναι και ένα μείζον πολιτικό ζήτημα να δούμε, να έχουμε κατά νου Ποια πολιτικά κόμματα κάνουν κάτι για το μείζον αυτό εθνικό θέμα. Η απάντηση είναι κανένα. Τουλάχιστον από τα κόμματα τα, τα οποία προωθούνται από το πολιτικό σύστημα, και αυτά τα οποία. Προ, όχι μόνο από το πολιτικό σύστημα, συγγνώμη. Από το μηντιακό κατεστημένο και από το σύστημα εν γέννη, το εξωγενές ξέρετε. Τι δυνάμει τι εξωγενεί και εσωτερικές οι οποίες προωθούν συγκεκριμένους προβάλλουν συγκεκριμένα πρόσωπα και κόμματα τα οποία ήταν πάντοτε απέναντί μα, ενάντια στα εθνικά θέματα, ιδίω το θέμα τη γενοκτονία, δεν έχουν τουρκέψει, ξεκίνησαν τουρκευμένοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μια μικρή ιστορική αναφορά, ε, αναδρομή. Πώ, τι ήταν η γενοκτονία των Ελλήνων τη Οθωμανική Αυτοκρατορίας και επειδή κάποια πράγματα ίσω να τα μπερδεύουμε να αναφερθούμε και στις τρεις φάσεις αυτής της γενοκτονίας. Διότι δεν ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε άμεσα, ήταν σταδιακή, ήταν διαχρονική, κράτησε σχεδόν μια δεκαετία, από το 14 μέχρι το 23, και ξεκίνησε, οι, οι Οθωμανοί, ξέρετε, στοχοποίησαν όλους τους χριστιανικούς λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία έπνεε τα λίστια τότε, δηλαδή τους Αρμένιους, τους Ασσύριους, τους Έλληνες, όλους, του Συροχαλδαίους, όποιοι δεν ήταν χριστιανοί, μπήκαν στο στόχαστρο και τους εξαφάνισαν και τους Εβραίους, τους εξαφάνισαν. Αυτό ήταν ο σκοπός τους, αυτή ήταν η πολιτική τους, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου πως τα πάντα ξεκίνησαν εναντίον των Ελλήνων. Αυτό δεν είναι τυχαίο και είναι και συμβολικό και είναι και ουσιαστικό. Ξεκίνησαν οι σφαγές, κάποιοι νομίζουν ότι ξεκίνησε με τους Αρμενίους το 2015, όχι, ξεκίνησαν οι σφαγές εναντίον των Ελλήνων το 1914, τότε ξεκίνησε η γενοκτονία. Η πρώτη γενοκτονία ήταν εναντίον ημών, εναντίον των προγόνων μας. Διότι το μένος του τουρκικού αυτού λαού που διακατέχεται από βαρβαρότητα και ανθελληνισμό προφανώς στράφηκε εναντίον πρώτα απ' όλα των ελλήνων χριστιανών και μετά των υπολείπων Γιαούριδων ή αλλιώς απίστων όπως έλεγαν τότε οι σκοταδιστές της Οθωμανικής Τρογρατορίας. Να πω επίσης, παρόλο που μετράμε αναφέρω τον εαυτό μου ως 353.000 θύματα αυτή την ημέρα 19η Μαΐου εν συνόλο οι νεκροί άνθρωποι οι οποίοι όχι απλά πέθαναν στα καραβάνια και όχι μόνο από τον Πόντο, αλλά από όλη τη Μικρά Ασία, από την Καπαδοκία, από τα βάθη της Ανατολίας και από την Ανατολική Θράκη, ε, ανέρχονται στο ένα εκατομμύριο θύματα. Ένα εκατομμύριο νεκρούς θρυνήσαμε σαν Έλληνες σε αυτήν την αποτρόπα και φρικιαστική γενοκτονία από τους Οθωμανούς Τούρκους. Η, η, αυτούργη, η πρώτη, ηθική αυτουργή ήταν η Τριανδρία που ουσιαστικά κίνησαν τα νήματα μετά το κίνημα των Νεοτούρκων η οι... Αχμέτ Τζεμάλ, Ισμαήλ Ενβέρ και Μεχμέτ Ταλάτ οι άνθρωποι που βρέθηκαν πίσω από την εκκίνηση γενοκτονία θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή ωστόσο διότι ξεκινάμε από το Σουλτάνο και από τα τέλη του 19ου αιώνα αλλά να σας πω πως πριν ξεκινήσουν οι γενοκτονικές τάσεις επειδή υπάρχουν διάφοροι, ξέρετε, που ξεπλένουν την Οθωμανική, τον Οθωμανικό ζυγό και μιλούν για ε, μια ειρηνική συνύπαρξη και άλλε τι αθλειότητε που οι τους του και η τρέλα του, άμα ανοίξει το μυαλό του, θα δει μέσα μόνο κουταμάρε ή αλλοφροσύνε. Του οδηγούν στο να εξισώνουν. Πολεμούν, υποτίθεται, του Ναζί, αλλά δέχονταν του Οθωμανού Ναζί. Θα του πρότειναν να πάνε να μείνουν στην αριστική γειτονική χώρα, στον αριστικό καθεστώ τη γειτονική χώρα. Να σας πω ότι οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ σκληρές για τους χριστιανούς και δι για τους Έλληνες καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής Συντοκρατορίας. Καταρχάς, μόνο το γεγονός ότι ήμασταν χριστιανοί οι Έλληνες, οι προγονοί μας, στην σημερινή Τουρκία, στην Ανατολία, τους καθιστούσε στόχο. Δεν είχε ίδια αξία, για παράδειγμα, ο λόγος στα δικαστήρια. Ή αν ένας έφυπος χριστιανός έβλεπε έναν έφηπο Τούρκο, ήταν υποχρεωμένο να κατέβει από το λόγο του μέχρι να περάσει ο έφυπο Τούρκο. Ή ε, ο λόγο του στο δικαστήριο δεν είχε τη διαξία με, με του Μουσουλμάνου. Ή εάν ε, κάποιο Μουσουλμάνο ε, 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 προχωρούσε σε κάποια αδικία ή διέπρατε κάποιο αδίκημα εναντίον κάποιου Χριστιανού, η ποινή ήταν μισή από ότι θα ήταν η ποινή αν διέπρατε το έγκλημά του σε ένα Μουσουλμάνο. Επίση, ήμασταν αναγκασμένοι οι μα να φορούν κορδόνια κρεμαστά γύρω από το λαιμό του, έτσι ώστε να διακρίνονται από του μουσουλμάνου στα λουτρά. Αυτά που κάνουν οι Κιναζοί με το αστέρι του Δαβίδ. Είναι ακριβώ τα ίδια και τα πήρανε από του φασίστε Τούρκου. Δεν μπορούσε να χτίσει ψηλά σπίτια, δεν μπορούσε να χτίσει κοντά σε τζαμιά. Δεν, 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 δεν. Ήταν ένα στιγνό φασιστικό καθεστώ αυτό το οποίο βίωναν οι Έλληνε και οι λοιποί πληθυσμοί τη Ανατολία. Αυτό για να μην νομίζουν κάποιοι ότι μπορούν να ξεπλένουν του Τούρκου Ναζί, γιατί είναι Τουρκόφιλοι και Τούρκογλου. Είτε λέγονται ε, τα επίθετα, ξέρετε, τη κυβερνοκρατία στη χώρα, όποιο και να είναι, το επίθετό του πραγματικά είναι Τούρκογλου στην ψυχή. Γι' αυτό και λένε αυτά που λένε. Και ξεπλένουν και υποστηρίζουν τον τουρκικό σοβινισμό. Πάμε λίγο να δούμε τώρα κάποια ιστορικά για να καταλήξουμε σε αυτό το βίντεο, θα καταλήξει αυτό το βίντεο στην εθνική θέση. Και ποια θα έπρεπε να είναι η εθνική θέση ενό κράτου που λέγεται Ελλάδα, το οποίο σέβεται τον εαυτό του, την ιστορία του και το χρέο προγόνους προγόνου του, εάν δεν είχε μίσταρνο και πολιτικά θρασίμια να μα επιβουλεύονται και να μα καταδυναστεύουν. Πριν ξεκινήσω την, το σχέδιο και την αρχή τη γενοκτονία, θέλω να σα παραπέμψω σε αυτό το βιβλίο εδώ. Ο πόντος οι ρίσες μας. Είναι ένα βιβλίο του κύριο Σταμπουλίδη από τι εκδόσει Ινφογνώμων, το οποίο μπορεί να το προμηθευτείτε την... και από τη σελίδα των εκδόσεων Ινφογνώμων, infognomon.gr, με μάρτυρε γενοκτονία. Είναι ένα βιβλίο με ιστορικέ αναφορέ, μαρτυρίε, μυρολόγια, θρήνου, ιστορίε των ανθρώπων που βίωσαν το διωγμό και τη γενοκτονία, τι φρικαλαιότητε και τι βαρβαρότητε των Οθωμανών, τα πιο πιστά ντοκουμέντα αυτού του εγκλήματος, περισσότερο από κάθε ιστοριογράφο της εποχής μέσα από αυτό το βιβλίο διαβάζοντα ιστορίες, συγκλονιστικές ιστορίες αυτών των ανθρώπων που επιβίωσαν από, ένα, από, μια κόλαση πραγματική που δημιούργησαν οι Τούρκοι στην Ανατολία αυτή η μάστιγα της Ανατολής έτσι τους αποκαλεί τους αποκαλούσε ο τότε πρόξενο πρόξενος της τη Αμερικής της Μύρνη τη μάστιγα της Ανατολής, ο Αμερικανός πρόξενος τους Τούρκους εννοούς, θα καταλάβετε λοιπόν η διεισόμαση με άμεσο τρόπο από τις ιστορίες, του στρίνους, τα μυρολόγια αυτών των ανθρώπων το τι ακριβώς συνέβη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας ότι από, το, από σας είπα πριν από τα τέλη του 19ου αιώνα ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ είχε ξεκινήσει το σχέδιο των διωγμών ο δεν ήταν μουσουλμάνος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ωστόσο το σχέδιο για την ολοκληρωτική εξάλληψη το συνέλαβαν οι ίδιοι οι νεώτεροι, και αυτό το κίνημα Ένωση και Πρόοδου που ξεκίνησε και στη Σαλονίκη το 1908 μέχρι το 1911 στα συνέδριά του εξαπάτησε πάρα πολύ κόσμο ήταν πολιτικοί απαταιώνες όπως είναι και οι πολιτικοί απαταιώνες που έχουμε σήμερα που εξαπατούν πολύ κόσμο και μας οδηγούν στη γενοκτονία παρόλο που είναι Έλληνες στην οικονομική γενοκτονία στην εθνική γενοκτονία κάτι, κάτι παρόμοιο φανταστείτε κάνει και οι Τούρκοι και α, καθώς βλέπανε την απώλεια εδαφών στους Βαλκανικούς πολέμους αποκρισταλώθηκε η ιδέα της, ε, ενός καθαρού κράτους απο, απαλλαγμένο από μη μουσουλμανικές ε, μειονότητες. Το δόγμα το οποίο επικράτησε σε αυτά τα φασιστικά συνέδρια ήταν ένα κράτος, ένα έθνος, μία γλώσσα, μία θρησκεία. Τουρκικό κράτος, τουρκικό έθνος, τουρκική γλώσσα, ισλαμική θρησκεία. Οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό έπρεπε να εξαλειφθεί, να εξοντωθεί, να γενοκτονηθεί. Το 2013 λοιπόν ξεκίνησαν οι οικονομικές διακρίσεις και έτσι ξεκινάμε πριν ακόμα από, την, ε, από τη γενοκτηνία δηλαδή των Αρμενίων του 1915. Από το 2013 ξεκινάει μια, ένας οικονομικός διωγμός που μετεξελίχθηκε το 2014. Κρατήστε την ημερομηνία του 2014, είναι ένα χρόνο πριν τη γενοκτηνία των Αρμενίων. Άρα προηγήθηκαν οι διώξεις των Ελλήνων. Ιστορικά έχει την αξία του αυτή διότι βλέπετε πώς προβάλλονται οι και αναγνωρίζονται οι γενοκτηνίες των Αρμενίων επειδή οι Αρμένοι δεν έχουν προδότης πολιτικούς τόσο απλά και δεν λέμε το αυτονόητο διεθνώ ότι ουσιαστικά αυτό τα οποία έγιναν στου ήταν η συνέχεια του σχεδίου που ετοιμάστηκε, το δοκίμασαν πάνω μας και ήταν μια διακλάδωση του εν, εν, εν γέννη σχεδίου τους η ε, ε, των Αρμενίων. Αλλά ξεκίνησε με τον πρωταρχικό του στόχο που ήταν οι Έλληνες. Το 2013 λοιπόν ξεκίνησαν οι διακρίσεις Βίε, διώξει, εκτοπίσει και άλλα μέτρα εκφοβισμού συγκεκριμένα στην Ανατολική Θράκη, την ξεχασμένη Ανατολική Θράκη. Εκεί λοιπόν οι νεότροποι λέγανε στου Έλλ... Τούρκου να μην τολμούν να συναλλάσσονται με του Έλληνε και να μην πληρώνουν του Έλληνε, ακόμα και αν είχαν χρέη. Και ξεκίνησε ένας εμπορικός ένα εμπορικό αποκλεισμό, ένα εμπάργκο δηλαδή, απέναντι σε οτιδήποτε ελληνικό. Οι άνθρωποι έξανα να χάνουν τι δουλειέ του οι Έλληνε και να οδηγούνται στην οικονομική εξαθλίωση. Ήταν η πρώτη μορφή αυτή των διωγμών. Θέλανε ουσιαστικά να, δη, να, να δημιουργήσουν οι Νέο μια κυρίαρχη τουρκική τάξη. Ε, και με αυτόν τον τρόπο θα εξάλληφαν τον ανταγωνισμό, όπω έλεγαν, δηλαδή του Έλληνε. Και οι Τούρκοι στο προσκήνιο, και οι Έλληνε αφανισμένοι οικονομικά σε πρώτο χρόνο. Αυτό επηρέασε, να ξέρετε, μετέπειτα τη ναζιστική θεωρία της, της εξαφάνιση εθνικά ανεπιθύμητων πολιτών και τη δημιουργία εθνικά επιθυμητών. Ηταν η ίδια ακριβώ τακτική η ναζιστική πολιτική της αναδιοργάνωσης οικονομικών πόρων του Χίτλερ που βασίστηκε σε αυτό το, σε αυτό το μοντέλο το οποίο σας είπα. Προφανώς και οδήγησε πάρα πολλούς από τους Έλληνες στην καταστροφή και, και επειδή συνεχίσαμε ωστόσο να επιβιώνουμε επειδή είχαμε τη δυνατότητα να καλλιεργούμε τη γη ήμασταν άνθρωποι προκομμένοι εν αντιθέσει με αυτά τα πολιτικά παράστα που ήταν πίσω από αυτού τους διωγμούς και επειδή λοιπόν μπαίναμε στο μάτι, επιχειρήθηκε πλέον και διαβία και των όπλων να μα εκαθαρίσουν. Βλέπαν ότι με τα οικονομικά μέτρα, πετώντα μα έξω από το εμπόριο, δεν κατάφεραν να μα αφανίσουν διότι είχαμε τη γη και την προκοπή μα και ξεκίνησαν με τα όπλα να μα εξαφανίσουν. Πλέον μα αποκαλούσαν όχι απλά απίστου, αλλά ξένου. Στη χώρα που γεννήθηκα, που, που ο ελληνισμό βρισκόταν εκεί, πολύ πριν υπάρξει η έννοια του Οθωμανού, του Σελτζούκου, του Βάρβαρου, του Μογγόλου, δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Άρα το, η πρώτη φάση γενοκτονία, κρατήστε το, ξεκίνησε η Ανατολική Θράση, η Θράκη, ήταν η οικονομική εξόντωση αλλά και η τρομοκρατία που ξεκίνησε το 2013 και ουσιαστικά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2014 έγινε, πήρε σάρκα και οστά το γενοκτονικό σχέδιο, δηλαδή του αφανισμού και των διώξεων και των ε, δολοφονιών. 100.000 χιλιάδε Έλληνε αφανίστηκαν από τι δυτικέ ακτέ τη Μικρά Ασία και τη Τράκη. Χιλιάδε αναγκάστηκαν είτε να εξλαμιστούν είτε να διαφύγουν στην Ελλάδα. Έλληνε, Στη Ρεδεστό, στην Αδριανούπολη, στι υπόλοιπε περιοχέ τη ε, Θράκη, πήραν τα, ε, χάσαν τα σπίτια του και αναγκάστηκαν να πάρουν το δρόμο ε, με τα καραβάνια του θανάτου, τον πορεών του θανάτου προ την τότε Ελλάδα, όπου και εκεί δεχόταν επιθέσει το δρόμο ε, όταν επιχειρούσαν να μπουν σε βάρκε, στα καραβάνια, μέχρι και τότε ε, οι αδίστακτοι γενοκτόνοι Τούρκοι τους, ε, κατέσφαζαν. Επισήμως, του κατέσφαζαν. Επισήμω, 14 Μαου του Ήρθε η επίσημη διαταγή, αν θέλετε, η Υπουργό τότε το Μεχμεταλάτ ο οποίο έδωσε εντολέ να απελαθούν οι Έλληνε σε τοπικού αξιωματούχου και, κυβερνε... και κυβερνήτε. Εκαθάρισταν αυτό το οποίο α, ουσιαστικά διέταξε όλων των παράκτων περιοχών από τα Δαδανίλια και τη, και τη Κρίνη, το Τσεσμέ δηλαδή, και να αντικατασταθεί ο πληθυσμό αυτό με μουσουλμάνου πρόσφυγε μετά του Βεργανικού πολέμου. Δηλαδή, κάντε χώρο να έρθουν οι τιμένοι μουσουλμάνοι από τους βελγανικούς πολέμους διώχνοντας τους πολίτες αυτού του κράτους τους χριστιανούς Έλληνες και εκτοπίζοντας και κατασφα... κατασφαγιάζοντάς τους. Την περίοδο αυτή επίσης βλέπαμε και άλλες φασιστικές κινήσεις είχαμε αφήσει έξω από σχολεία και τζαμιά και καλούσαν τους μουσουλμάνους να εξοντώσουν τους Έλληνες. Το ίδιο κάνανε και οι τουρκικές εφημερίδες, ξεσήκωναν τους αναγνώστες τους σε και διώγμους. Άρα ήταν σαφές Ω οι Οθωμανικέ Αρχέ βρίσκονταν πίσω από τη δίωξη, τον εκφοβισμό, την τρομοκρατία αλλά και τι ίδιε τι σφαγέ, τι απαγωγέ και του βιασμού. Αυτό είναι το, τουρκικό, το Οθωμανικό τότε αλλά και το τουρκικό κράτο σήμερα. Θα σα πω ότι για να αντισταθούμε σε αυτή τη βιοπραγία κάναμε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε σήμερα. Προσθέψαμε τον εαυτό μα. Κάποιοι βγήκαν στα βουνά, κάποιοι πήραν τα όπλα, κάποιοι συνειδητοποίησαν ότι το καθεστώ απειλεί τη ζωή του με αφανισμό και έτσι είχαμε το περήφανο Αντάρτικο. Το Αντάρτικο των Ελλήνων, γνωρίζετε το Αντάρτικο του Πόντου, το Αντάρτικο των Ελλήνων Χριστιανών εναντίον των διοκτών του, των Οθωμανών, το οποίο το πλήρωσαν πάρα πολύ σκληρά, πλήρωσαν βαρύ τίμημα, βαρύ φόρο αίματο οι Τούρκοι φασίστε όταν τόλμησαν να κινηθούν εναντίον των Ελλήνων που είχαν οργανωθεί. Διότι όταν οργανωνόμαστε, μα τρέμουν και δαίμονες. Ε, στη συνέχεια, κατά την πρώτη φάση, όπω σα είπα, εκτοπίστηκαν, εκδιώχθηκαν από την Ανατολική Θράκη 115.000 Έλληνε. Κάποιοι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό τη Μικρά Ασία και κάποιοι άλλοι από τη Δυτική Ανατολία βρέθηκαν στι ελληνικέ ακτέ. Άρα υπήρχε και ιστορική μετανάστευση και στην τότε ελεύθερη Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι η πρώτη φάση τη γενοκτονία που, όπω είπαμε, εξελίχθηκε σε γενοκτονία των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Συροχαλδαίων στη συνέχεια, οι οποίε ακολούθησαν και είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Μετά την πρώτη αυτή φάση. Το Πατριαρχείο αντέδρασε και ανάγκασε την κυβέρνηση τη Αθήνα να παραπονεθεί, αλλά εν γέννη, να ξέρετε, και η Αθήνα και οι διεθνεί δυνάμει, ξένε δυνάμει δεν αντιδρούσαν. Ήταν άτονε οι αντιδράσει του στι γενοκτονίε εναντίον των Ελλήνων, καλέ, στο κάλεσμα για να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, μέχρι και οι τουρκικέ εφημερίδε έγραφαν τότε ότι από τη στιγμή που δεν αντιδρούν οι ξένε δυνάμει, αυτό σημαίνει ότι μα δίνουν το πράσινο φω για να εξαφανίσουμε του Έλληνε. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη φάση τη γενοκτονία. Μετά του Βαλκανικού πολέμου, ήταν μια πρόφαση αυτή. Ε, μάλλον ήταν πρόφαση για την πρώτη φάση γενοκτονία, ότι έχουμε κόσμο ο οποίο έχει χάσει τα σπίτια του και πρέπει να εκδιώξουμε του πολίτε τη χώρα αυτή. Του του Έλληνε τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή ήταν η πρώτη ερμηνεία τη πρώτη φάση. Ωστόσο, να σα πω ότι η δεύτερη φάση, που βασίστηκε ουσιαστικά η Τουρκία, η, ε, η Αυτοκρατορία, για να δικαιολογήσει τη δεύτερη φάση γενοκτονία, Βασίστηκε η λογική τη αυτή τη φορά μετά του Βαλκανικού στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον οποίο υποτίθεται ήμασταν αντίπαλοι. Ωστόσο, θα σα πω πω ε, η δεύτερη φάση ξεκίνησε το 2014, ενώ η Ελλάδα εισήλθε στο 30 Ιουνίου του 1917 στο πλευρό τη Αντάντ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα, καταλαβαίνετε, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο για αυτού του ανιστόρετου ψευτοϊστορικού που λένε ότι ήταν εκδίκηση για την είσοδο τη Ελλάδα στον Αλφα Παγκόσμιο Πόλεμο. Καμία σχέση. Ο Ενβέρ λοιπόν το 2014 είπε στους εξωματούχους ότι πρέπει να απαλλαγούν από τους Έλληνες και πρόσθεσε ότι η σωτηρία του έθνους του συνδεόταν άμεσα με αυστηρά μέτρα αντίον των Ελλήνων. Έτσι ξεκίνησε το 2014 δεύτερη φάση, εκαθάριση των Ελλήνων του πόντου, της Μικράς Ασίας εν γέννη και της Ανατολικής Στράκης. Ε, ήταν τόσο μεγάλη η μανία των Οθωμανών, έχω μια μαρτυρία εδώ, όπου την 1η Μαΐου 1915 ο Λιούις Αϊνστάιν από την πρεσβεία των ΙΠΑ στην Κωνσταντινούπολη, αξιωματούχος Αμερικανός, έγραφε στο ημερολόγιο του και βρήκα το κείμενο πως ακόμα και όταν απειλείται στρατιωτικά από όλες τις πλευρές κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Οθωμανική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαλείψει τα απομεινάρια των υποτιθέμενων εσωτερικών εχθρών τη. Περικυκλωμένοι οι Τούρκοι, αυτό που κάνουν ήταν να πολεμήσουν όχι του εξωτερικού εχθρού, αλλά του ίδιου πολίτε του. Του Έλληνε του κράτου του να του αφανίσουν και να τους γενοκτονήσουν. Δεν ήταν μόνο αυτό, καθώς η, η, δεύτερη φάση την χρονολογούμε από το 14 μέχρι το 17 και εκεί, ε, να, να σας πω μια ακόμα μαρτυρία, του Βρετανού είπα του στην Κωνσταντινούπολη, του Σερ Χώρα Ράμπολντ, ο οποίο είχε γράψει πω οι Έλληνε εκαθαρίζονται καθημερινά από την Κωνσταντινούπολη και τα περίχωρά τη και οδηγούνται στο εσωτερικό τη χώρα. Οι περιουσίε του αρπάζονται και πολλούνται, οι γυναίκε και τα κορίτσια μοιράζονται στου Γερμανού αξιωματούχου, στου Γερμανού αξιωματούχου, αν μιλούσαμε για δουλεμπόριο ουσιαστικά, για σκλαβοποίηση και στου Γερμανού πάτρονε και εκπαιδευτέ των Τούρκων που και σήμερα συνεχίζουν το την ίδια ναζιστική πολιτική Τουρκία και Γερμανία. Άρα οι περιουσίε των Ελλήνων αρπάζονται και πολλούνται, οι γυναίκε και τα κορίτσια μοιράζονται στου Γερμανού εξωματούχου και στου επιφανεί μουσουλμάνου. Στην Κωνσταντινούπολη αναφέρει ο Σερ Χόρα Ράμπολτ, ο ύπο τη αρμοστή των Βρετανών, ότι πάνω από 3.000 Έλληνε είχαν υποδουλωθεί. υποδουλωθεί. Πρόκειται δηλαδή για δημογραφική αλλίωση, γενοκτονία και δουλεμπόριο. Αυτό σημαίνει Τούρκο και Γερμανό. Πριν από 100 χρόνια. Τώρα τι σημαίνει σήμερα, το αφήνω στην δική σα ερμηνεία. Σε αυτή τη διάρκεια λοιπόν, 14-17, περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο Έλληνε έχασαν τα σπίτια του. Εκδιώχθηκαν κακοί κακώ με σφαγέ και απειλέ και εκτοπίστηκαν στο ιστορικό τη Ανατολία. Οι μισοί από αυτού έχασαν και τι ζωέ του. Άρα. Καταλαβαίνετε πως ξεκινάμε να μετράμε τα θύματα από τότε για να φτάσουμε στο 1 εκατομμύριο των νεκρών στο τέλος της καταστροφής. Η τρίτη φάση της γενοκτονίας που ήταν και η τελική Ξεκίνησε μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο και την ανακοχή του Μούδρου, το τέλο δηλαδή τη ανακοχή του Μούδρου, στι 30 Οκτωβρίου του 18. Στι 15 Μαου ο ελληνικό στρατό αποβάστηκε στη Σμύρνη, όχι για να κατακτήσει, όπω πάλι ανιστορητοί στη χώρα Τούρκογλου, τη Νουδού, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟ και άλλων κομμάτων υποστηρίζουν. Δεν ήταν υπερελιστικό στρατό. Είπαμε ότι από το 2013 οι Έλληνε δεχόντουσαν γενοκτονική επίθεση. Παρουσιάστηκε λοιπόν ο ελληνικό στρατό να προστατέψει του ελληνικού πληθυσμού εντό τη Ανατολία, τη ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στι 19 Μαου του 19, ο αρχισφαγέα γενοκτόνο Κεμάλ, Μουσταφά Κεμάλ, τον οποίο τον έχουν και πατέρα του, για να καταλάβετε τι σημαίνει Τούρκο, οι γείτονε, αποβιβάστηκε στη μαρτυρική αμισό στη Σαμσούντα, και υπό την καθοδήγηση, προσέξτε, Γερμανών και Σοβιετικών Συμβούλων, ξεκινάει να δημιουργεί ε, αντίσταση, τσέτε, παρακρατικού, αξιωματικού, να φτιάχνει έναν στρατό ουσιαστικά για να εξαφανίσει τους Έλληνες Και όχι μόνο αυτό Πολλοί από τους α, Υπήρχαν και βοηθοί του Το πάλος Μάν Το πάλος Μένι Κουτσός Ο αρχισφαγέας Πρωτοπαλή Καρότου Και ο Νουρετίν Πασά Άλλος αρχισφαγέας Ο οποίος ίδρυσε στην Αμάσια Την κεντρική στρατιά Έτσι την ονόμασε Ο μοναδικός σκοπός ήταν Να αφανίσει τους, τους Έλληνες του πόντου φτιάξανε στρατιά με μοναδικό σκοπό να αφανίσουν του Έλληνε του πόντου. Να σα πω ότι πολλοί από τους στρατιτικούς, στρατιτικούς, τους του στρατιωτικού, του άτακτου του Κεμάλ, ε, καταζητούντο για εγκλήματα που είχαν διαπράξει και κατά τον Έλληνων και κατά τον Αρμενίων τότε. Αυτό λοιπόν του πήρε και κάνει στρατό, αυτό ο άνθρωπο που τον θεωρούν πατέρα του οι Τούρκοι. Με την υποστήριξη λοιπόν του Κεμάλ, για να πάμε στην ολοκλήρωση γενοκτονία, εντατικοποίησαν τι επιθέσει του οι γενοκτόνοι οι Τούρκοι για να καθαρίσουν πληθυσμού ελληνικού από την περιοχή, σφαγιάζοντας, εξαφανίζοντας από διάφορες περιοχές. Ε, τα εγκλήματα θα σας τα πω για να καταλάβετε το επίπεδο της θηριωδίας των Τούρκων. Εκτοπίσεις, εξορίες, διωγμούς, δημογραφική αλλίωση, κακουχίες, τάγματα κατανοικαστικής εργασίας στα μελέτα μπουρού, βασανιστήρια, βιασμοί, απαγωγή παιδιών και παράδοσή τους σε χαρέμια, πυρπολίσεις χωριών, πορείες θανάτου, στην έρημο, στο βαρύ χειμώνα, το σε λιμώ, πίνανο, λιμό, αρρώστια, δίψα, σκηνοθετημένε ενέδρε από του τσέτε καθοδόν για να του κατασφάξουν και ψυχρό δολοφονίε ή εκτελέσει. Αυτά τα βάρβαρα και στιγνά εγκλήματα στοιχειοθετούν και συνθέτουν το θανάσιμο έγκλημα τη γενοκτονία των Ελλήνων τη Ομανική Αυτοκρατορία. Ένα έγκλημα το οποίο παραμένει ατιμόρυτο, ένα ανοιχτό ζωριασμό που έχουμε με τη γειτονική φασιστική χώρα. Θα σα πω κάποια παραδείγματα, θα, θα προσπαθήσω να σα τα πω, τα οποία έχω κρατήσει εδώ για εσά. Καθώ είχαμε οικογένειε, ολόκληρε χωριά τα οποία κρύβονταν σε εκκλησίε και καίγονταν ζωντανού από του σφαγεί Τούρκου. Για παράδειγμα, στην πόλη τη Πάφρα, 6.000 άνθρωποι, κυρίω γυναίκε και παιδιά, παθρακώθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Όσοι κάτοικοι τη Πάφρα γλίτωσαν από τη φωτιά, σφαγιάστηκαν και τελικά το 90% των κατοίκων τη πόλη, 22.000 άνθρωποι εξολοθρεύτηκαν. Το 90% τη πόλη εξολοθρεύτηκε πόλη τη Αμάσια και τα γειτονικά χωριά πλήρωσαν επίση τον δικό του βαρύ φοροέματο, καθώ από του 183.000 οι νεκροί ήταν 134. Δηλαδή, 73% τη πόλη εξαφανίστηκε και εξολοθρεύτηκε. Στη Μεριζιβού. όλοι οι κάτοικοι σκοτώθηκαν μηδενό εξερουμένου. Σε άλλε πόλει, στην Τρίπολη, στην Κερασούντα, στην Ορντού, δολοφονήθηκε σχεδόν ολόκληρο ο πληθυσμό. Και ίδιε περιπτώσει έχουμε σε όλα σε παρόμοιε περιπτώσει σε άλλε πόλει και χωριά του Πόντου και τη ευρύτερη Μικρά Να πάμε λίγο τώρα στο μετέπειτα, διότι αυτό το έγκλημα, ξέρετε, έμεινε τιμώρητο και έμεινε τιμώρητο με ευθύνε των ελληνικών κυβερνήσεων όλων μέχρι και σήμερα που διατέλεσαν και είναι υπόλογοι απέναντί μα και πρέπει κάποτε και αυτοί να πληρώσουν το τίμημα τη πολιτική του απραξία ή της μειοδοσίας ή της υποχωρητικότητας απέναντι στους Τούρκους, διότι ξέρετε με αυτήν την άφεση αμαρτιών, τις θοπίες, τα χαϊδέματα και τα, του Βενιζέλου του τους χάρισε ε, τι αποζημιώσει ή πρότεινε, το σφαγιά και μάλλον να πάρει τον πελύνη. Με όλε αυτή την αθληότητα που ακολούθησε έκτοτε. Μέχρι και σήμερα. Οι Τουρκία ενθαρίνθηκαν. Δεν κερδίσαμε τίποτα. τις αποζημιώσεις ή πρότεινε στο Σφαγέα και Μαλ να πάρει τον Αμπελιρίνης με όλη αυτή την αθλειότητα που ακολούθησε έκτοτε μέχρι και σήμερα οι Τούρκοι αθαρρύνθηκαν, ε, δεν κερδίσαμε τίποτα η, η ελληνική φιλία ήταν μια χήμερα σε ένα κράτο το οποίο κυβερνάται μέχρι και σήμερα από γενοκτόνου εγκληματίε. Τα πολιτικά τέκνα, όπω είναι τα πολιτικά τέκνα του ε, Βενιζέλου, του ιτοπαθού και σε μεγάλο βαθμό μειοδότη με αυτό τα οποία έκανε και εν καιρό πολέμου τότε. Τα πολιτικά του τέκνα σήμερα Μητσοτακέ για παράδειγμα ε, κυβερνούν στη χώρα και είναι εθνομιδενιστές, μειοδότε και υποχρεωτικοί απέναντι στην Τουρκία. Τα ίδια πολιτικά τέκνα του Κεμάλ, Μουσταφά Κεμάλ κυβερνούν σήμερα και συνεχίζουν να είναι σφαγείς και ε, ασίδωτοι επειδή δεν έχει κανείς, δεν έχει οδηγήσει κανείς τη λογοδοσία. Γι' αυτό και οδηγηθήκαμε το 1942 στην Κωνσταντινούπολη στο, στο, στον καταστροφικό φόρο περιουσίας εναντίον των Ελλήνων το λεγόμενο Βαρλίκη, Βαρλίκ Βεργησί ε, αντίστοιχα το 1955 είχαμε τα Σεπτεμβριανά την είχα των Κρυστάλλων από τους Τούρκους πάλι επειδή εμεί είχαμε τους πολιτικούς κληρονόμους του Βενιζέλου με την ελληνική φιλία και αυτοί είχαν τους κληρονόμους του Μουσταφά Κεμάλ με τις φαγές το 1964 είχαμε τις απελάσεις που μέσα σε ένα βράδυ ουσιαστικά η απέλαση 60.000 Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Εξολόθρευσαν τους Έλληνες της ε, και της Τενέδρου. Δεν υπάρχει πλέον ελάχιστη πλέον να έχουν απομείνει. Και βέβαια καταλήξαμε και στην Κύπρο το 1974 με τη διπλή εισβολή και τα κατεχόμενα. Όλα αυτά γίνανε, ξέρετε, επειδή δεν έχουμε τολμήσει να πούμε ταυτονότητα για τη γενοκτονία. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα της αναγνώρισης. Ε, θα σα πω, ίσω το εμπαρόντο γιατί είναι και, έχουμε και τι εκλογέ αυτέ τι μέρε. Ε, θα έπρεπε να έχουμε απαιτήσει σαν σύλλογοι, σαν α, οργανωμένοι μικρασιάτε, ε, θρακιώτε πόντι, αλλά και εκεί το πολιτικό σύστημα έχει βάλει χρήσιμου ηλίθιου στι ηγεσίε. Κάτι οι πρόεδροι γλύφτε των πολιτικών. Μόνο, το μόνο που ξέρουν να δίνουν δώρα λίρε στου μειοδότε για να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Θα έπρεπε να είχαμε απαιτήσει να έχουν στα προγράμματά του τα κόμματα ζητήματα αναγνώριση γενοκτονία και προώθηση συγκεκριμένων μέτρων, των οποίων μέτρων θα, τα οποία μετά θα τα αναφέρω στη συνέχεια. Δεν το κάνουμε επειδή είπαμε τι, τι προέδρου έχουμε και τι διοικητικά συμβούλια, αλλά και επειδή τα κόμματα είναι ελληνικά και φιλοτουρκικά. Με αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, να ξέρετε, κοιτάξτε τα προγράμματά σα, τα προγράμματα σας, το προγράμμα των κομμάτων και κάντε την επιλογή σα βάσει την παρουσία ή απουσία τέτοιων θεμάτων αναγνώριση γενοκτονία. Όσοι έχετε και όχι, όχι μόνο όσοι έχετε καταγωγή τέτοια αλλά όσοι ενδιαφέρεστε για τον ελληνισμό εν γέννη ε, νομίζω ότι είναι αρνητέ, όχι μόνο οι άνθρωποι επειδή δεν κάνουν τίποτα για την γενοκτονία όλη οι πολιτικοί δηλαδή της χώρας μας αλλά και όσοι συμμετέχουν για παράδειγμα σε γενοκτονίες άλλων λαών όπως είναι το ολοκαύτωμα των Εβραίων και δεν μιλούν, δεν κάνουν αντιπαραβολή, δεν επικαλούνται αντίστοιχα τη γενοκτονία των Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτοί είναι αρνητέ και αυτοί είναι, είναι ανθέλληνε. Δεν δέχομαι κανέναν Έλληνα να μιλάει για γενοκτονία των Εβραίων στο ολοκαύτωμα, εάν δεν συμπεριλαμβάνει στην ομιλία του την, τα εγκλήματα των Οθωμανών εναντίον τη Ελλάδα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι Ανθέλινε. Να μην πω τίποτα χειρότερο. Θα σα πω ότι στο εξωτερικό πράγματι, επειδή υπάρχουν ε, κινήσει, μόνοι του οι Έλληνε ε, του εξωτερικού ποντιακή μεγιστοτική καταγωγή, στρατιώτε επειδή έζησα μαζί του για τέσσερα χρόνια, είδα τι πρωτοβουλίε του, έχουν καταφέρει να αναγνωριστεί η γενοκτονία. Απέναντί του δεν έχουν την Τουρκία, έχουν το ελληνικό κράτο. Το οποίο πάρα πολλέ φορέ του τραβάει το χαλί από τα πόδια και πολιτικοί του, οποίου συνάντησα και εγώ ίδιο, στην Αμερική συγκεκριμένα, Αμερικανοί πολιτικοί, έλεγαν στην ομογένεια: Εμεί θέλουμε να αναγνωρίσουμε, να κάνουμε αυτό που θέλετε εσεί, αλλά έχουμε απέναντι το Υπουργείο Εξωτερικών τη Ελλάδα, βλέπε δένδια, βλέπε κατρούγκαλο, βλέπε, 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 οι οποίοι λένε: Όχι, μην κάνετε κάτι, δεν θέλουμε να προκαλέσουμε του Τούρκου. Άρα καταλαβαίνετε πόσο φιλότυπο, όχι φιλότυπο, η Τούρκογλου είναι όλα αυτά τα ονόματα που σα ε, ανέφερα, οι πολιτικοί ηγέτε τη χώρα μα, οι οποίοι ουσιαστικά είναι εναντίον του ελληνισμού, ακόμα και τη ομογένεια. Ευτυχώ οι ομογενεί, επειδή είναι ψηφοφόροι στο εξωτερικό, και αυτό είναι που νοιάζει περισσότερο του πολιτικού, έχουν καταφέρει σε πείσμα των Ανθελίνων όλων των κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ έχουν καταφέρει σε πείσμα του να αναγνωριστεί η γενοκτονία σε επίπεδο, να φτάσουμε μέχρι και σε επίπεδο ε, του Αμερικανικού Κογκρέσου να κάνει αναφορά συγκεκριμένη, την οποία την έχουν θάψει πάρα πολύ, την αναφορά σε ανα, αναγνώριση γενοκτονία όχι μόνο των Αρμενίων και άλλων λαών, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων. Αυτό είναι ψήφισμα του Αμερικανικού Κογκρέσου. Όχι μόνο αυτό, έχουν καταφέρει επίση να, να έχουν ενσωματώσει τη διδακταία ύλη στα σχολεία του εξωτερικού, να μαθαίνουν τη γενοκτονία, τον Ελλήνων συγκεκριμένα, όχι ή των Αρμενίων ή των, του Ολοκαυτώματο μόνο, κάτι το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό στη χώρα μα. Για να καταλάβετε πόσο ανθέληνες είναι οι άνθρωποι που μα κυβερνούν. Ε, αυτό για παράδειγμα ισχύει στο Ελληνό, για να σα δώσω ένα παράδειγμα. Θα σα πω ότι η υποτίθετη Ελληνική Βουλή δεσμεύεται από την αναγνώριση που ίδια προχώρησε το 1994, μια πολιτική πράξη δημοκοπική που μόνο το Πασόκ ξέρει να κάνει καλύτερα από όλου να ξαπατάει. Η... Το κόμμα αυτό γεννήθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου για να ξεπατήσει τον ελληνικό λαό και αυτό έκανε το 1994. Στι 24 Φεβρουαρίου, με το νόμο 2193, αναγνώρισαν την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και μετέπειτα ήρθαν να αναγνωρίσουν την γενοκτονία των Ελλήνων τη Μικράς Ασία για να μα διχάσουν για ακόμη μια φορά. Βλέπετε το ύπουλο παιχνίδι του. Δεν αναγνώρισαν την γενοκτονία των Ελλήνων τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά των Ποντίων και των Μικρασιαντών, Θρακιωτών μετά για να δουλεύει ε, άλλες μέρες ημέρα μνήμης, για να μονομαχούν, να μην ενωθούν, για να μην μας καταρρύψουν, για να μην φύγει όλο το σάπιο ε, ε, πολιτικό προσωπικό που δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία μας, με την μνήμη, με τους πρόγονους μας, με το, με το έθνος μας. Καμία πολιτική σχέση. Είναι ξένο σώμα. Θα σας πω λοιπόν ότι η, ενώ εμείς αναγνωρίσαμε ουσιαστικά σχεδόν αυτομάτως την αναγνώριση γενοκτονία των Αρμενίων με τη σειρά μα το 1996, δύο χρόνια μετά την αναγνώριση των Ποντίων, αναγνώρισε η Ελληνική Βουλή την Αρ... γενοκτονία των Αρμενίων. Σα πληροφορώ ότι η Αρμενία αναγνώρισε τη δική μα γενοκτονία 20 χρόνια αργότερα, το 2015. 20 χρόνια αργότερα, από ό,τι αναγνωρίσουμε εμεί τη δική του, διότι να ξέρετε, κρατήστε το αυτό, ουδή Έλληνα πολιτικό δεν έχει προβάλει θέμα αναγνώριση γενοκτονία των Ελλήνων τη Ορμανική Αυτοκρατορία, από του Τούρκου δηλαδή, σε κανένα διεθνέ. Μέσο οργανισμό, φόρουμ. Ου, δις δεν το έχει κάνει. Γι' αυτό και προφανώ η πολιτική μα πράξη θα έπρεπε να είναι μαύρο κατά μαύρο σε όσου διετέλεσαν και πέρασαν από αξιώματα σε αυτή τη χώρα. Μαύρο κατά μαύρο. Νομίζω ότι είναι επίση επίκαιρο ζήτημα το θέμα τη γενοκτονία, τη αναγνώριση διότι ζούμε σε μια εποχή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών δικαιωμάτων. Οπουδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα ανθρώπινα δικαιώματα σαν προμετωπίδα, σαν σημαία, αν θέλετε της ε, πολιτικής της νομίζω ότι θα έπρεπε να συνδέουμε κάθε μέρα ανθρωπίνων και δικαιωμάτων με το θέμα της γενοκτονίας στη χώρα μας ε, όλες οι οι σχετικές εκδηλώσεις ε, με τα ανθρώπινα δικαιώματα θα έπρεπε κάπου εκεί να υπάρχει και το θέμα της γενοκτονίας αν θέλουμε να υποστηρίζουμε την, ε, τα δικά μας συμφέροντα και την ιστορία μας και την αλήθεια. Επίσης είναι ζωντανό και επίκαιρο θέμα διότι η γενοκτονία συνεχίζεται, συνεχίζεται στα καταχώμενα της Κύπρου για παράδειγμα, όπου εκεί μέχρι και σήμερα οι Τούρκοι έχουν σκυλέψει ε, μνημεία, μνήματα, ε, 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 εκκλησίες, μοναστήρια, τα έχουνε εξυλαμίσει στο Ιωκάνα βέβαια και στην Αγία Σοφία, στην Αγία του Θεού Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η έννοια τη γενοκτονία που συμπεριλαμβάνει την εξολόθρευση πολιτιστική, πολιτική, οικονομική και φυσική εξολόθρευση συνεχίζεται μέχρι και σήμερα στην κατεχόμενη Κύπρο από τους ίδιους ανθρώπους αυτής της ίδιας πολιτικής και όχι μόνο αυτό η συνέχεια της γενοκτονίας, το γεγονός είναι ζωντανή το βλέπουμε και από, το, από την ηρωοποίηση ηρωοποίηση σφαγέων δεν θα ξεχάσω ότι φέρανε την, το, το, τη το, το, το του, του Ταλάτ το 1943 το φέραν, τη τη Γερμανία στην Τουρκία και κάν, χτίσανε στην, το θάψανε ξανά στην Κωνσταντινούπολη και κάνανε ένα μνημείο και ένα ηρώο και διάφορους άλλους ε, ε γενοκτών τους κάνουν πάνω απ' όλα τον ε, Μουσταφά Κεμάλ πόσους οδούς έχουν δώσει δρόμους και τα λοιπά έχουν ονοματίσει με αυτούς τους φαγείς πρέπει να κατεβούν όλα αυτά τα γράμματα όλες αυτές τις προτομές να να ζητήσουμε να απαρνηθούν και τον ίδιο τον Μουσταφά και μάλλον αρχή Αρχισφαγέα, να αλλάξει ο ποινικό κώδικα τη Τουρκία που απαγορεύει ποινικοποιεί όποιον μιλάει για τα εγκλήματα αυτά. Πρέπει να τα ζητήσουμε αυτά τα ζητήματα, διότι όπω καταλαβαίνετε είναι ζωντανή η γενοκτονία. Όταν τιμούν μέχρι και σήμερα του ανθρώπου που μα φάξανε, είναι μια ζωντανή γενοκτονία και πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν το κάνουμε. Αντιθέτω, πάνε οι πολιτικοί μα και δίνουν, αφήνουν και στεφάνι στο βωμό του, στο μαυσολείο τη Μούμια του, του Κεμάλ. Ε, να πω επίση: αξίζει να το παθμιασχεί και είπαμε για τον ποινικό κώδικα τη Τουρκία, ότι εδώ ενώ υπάρχει ποτέ ένα ρατσιστικό νόμο, αντιρατσιστικό νόμο, αλλά είναι ρατσιστικό εναντίον των Ελλήνων, ε, δεν τηρείται καθόλου. Μπορεί οποιοδήποτε να είναι αρνητή εναντίον τη αναγνώριση αυτή τη γενοκτονία να λέει ότι δεν έγινε. ήταν συνοστισμό, ήταν εθνοκάθαρση. Διάφορα ε, πολιτικά σαρκία ε, από εδώ και από εκεί, πολιτικά αρπετά, ε, ε, ξαπολύουν τα δηλητήριά του εναντίον του Ελληνισμού και τη Ιστορία μα. Και δεν υπάρχει κανένα μηχανισμό να του τσιμπήσει και να του πάει στη φυλακή, διότι αυτό προβλέπει, αν θέλετε, ο, 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 η αντίστοιχη νομοθεσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όχι απλά δεν στηρίζουμε την άγνοια τη γενοκτονία, τιμούμε και εμεί με τη σειρά μα του φαγεί τη Τουρκία, αντί για να διεξάγουμε διεθνή καμπάνια, να πέσουν τα αγάλματα και τα μνημεία και να λογοδοτήσουν αυτοί οι άνθρωποι να αλλάξουν την φαύλα, τη φαύλη ιστορία του, για να απελευθερωθεί και σαν έθνο η Τουρκία, ξέρετε, διότι χτίστηκε. Στι τάχτε και στο αίμα, και ω ως, ως τέτοιο είναι ένα εγκληματικό κράτο. Γι' αυτό και αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα οι ε, λαοί τη γειτονική χώρα. Θέλω επίση να πω ότι υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα. Το ζήτημα το, το, το νομικό, το οποίο επίση θα έπρεπε να το κυνηγήσουμε, αν θέλαμε να προωθήσουμε την εθνική θέση τη γενοκτονία, την αναγνώριση τη γενοκτονία, το οποίο έχει να κάνει με τη συνθήκη των Σευρών. Μια συνθήκη που προηγήθηκε τη Λοζάνη το 1920, η αυτή, η οποία συνθήκη έχει δύο άρθρα τα οποία με ρητό τρόπο να γνωρίζουν τα εγκλήματα και τις φαγές, τις κρατικές φαγές της Τουρκίας εναντίον των Ελλήνων και θα σας πω ότι είναι μια συνθήκη την οποία την έχουν υπογράψει όλα τα κράτη, όλες οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής και η Ελλάδα και η ίδια η Τουρκία ο Σουλτάνος που ήταν ηγέτης της χώρας τότε δεν την επικυρώσαμε γιατί άλλαξαν οι γεωπολιτικές συνθήκες αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα υπάρχουν υπογραφές και για ζητήματα τα οποία δεν, δεν τα προβλέπει η συνθήκη του Λοζάνη, Λοζάνης που ουσιαστικά ε, την ε, ακολούθησε και την αντικατέστησε, ζητήματα τα οποία δεν τα θίγει η συνθήκη της Λοζάνης, καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από τη συνθήκη των Σευρών, που όπως σας είπα έχει νομική αξία, διότι ε, έχει ε, υπογραφεί από όλα τα κράτη της εποχής, τα, ε, 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 που είχαν, ε, που συμμετείχαν στην, και στον πόλεμο αλλά και ε, ήταν διμερή μέρη Ελλάδα δηλαδή και η Τουρκία στη διένεξη όσον αφορά τις φαγές Ακούστε λοιπόν το άρθρο 230 της θήκης των Σευρών το οποίο ξαναλέω έχει την αξία του διότι δεν έχει αντικατασταθεί από τις Εύρες από τη Λοζάνη Η τουρκική κυβέρνηση υποχρεούταν να παραδώσει στους συμμάχους όλους αυτούς ε, των οποίων ε, ε, όλους αυτούς οι οποίοι ήταν θεωρούνται υπεύθυνοι για τις φαγές οι οποίες διεξήχθησαν στον πόλεμο εντό εντός της ε, περιφέρειας, το, οποίο οδήγησε, μάλλον, το οποίο στην, περιφέρεια που ήταν κομμάτι της ε, Οθωμαϊκής Οκρατορίας, τη κάτι διάρκεια από το 1914 και έπειτα. Υποχρεούται δηλαδή η τουρκική κυβέρνηση να παραδώσει το 1920, να παραδώσει στους συμμάχους όλους αυτούς οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τι σφαγέ. Η αγγλική λέξη είναι massacre. Σφαγέ δεν υπήρχε η λέξη γενοκτονία τότε. Αυτό ήρθε μετά το ολοκαύτωμα το 1943. Η... Και το συνέδριο του... για τη γενοκτονία το 1948. Αλλά το 1920 λοιπόν μιλούσαν με ρητό τρόπο όλε οι χώρε και η, Οθω... η Οθωμανοί και ο Σουλτάνο συμφώνησε να δώσει στου συμμάχου του υπεύθυνου για τι σφαγέ. Και πράγματι κάποιοι άνθρωποι ε, δ, δικάστηκαν, θα του πηγαίνανε και στη Μάλτα, αλλά τότε αντέδρασαν οι ε, Τούρκοι και κράτησαν όμοιρου κάποιου Άγγλου για να μην προχωρήσουν οι δίκε, διότι πραγματικά είχαν στήσει δικαστήρια και θα του οδηγούσαν θα στην αγχώνη όλου αυτού του φαγεί. Αλλά το λέμε σε σαφή τρόπο λοιπόν, υπεύθυνοι για σφαγέ εντό τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και υπάρχει και το άρθρο 144, σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων, για να πάμε και στα ζητήματα, στα άλλα αιτήματα που θα πρέπει να έχουμε. Η τουρκική κυβέρνηση, κάρτα 144 των Σευρών, η τουρκική κυβέρνηση υποχρεούται να προχωρήσει με κάθε τρόπο στην επιστροφή στα σπίτια του και στην αποζημίωση και στην αποκατάσταση των επιχειρήσεών του όλων των πολιτών ε, της νοπικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που δεν ήταν Τούρκοι, των μη Τούρκων δηλαδή, οι οποίοι με, δια της βίας εξωθήθηκαν, εκδιώθηκαν από τα σπίτια τους υπό το φόβο των σφαγών ή με οποιαδήποτε άλλη πίεση από την 1η Ιανουαρίου 1914. Άρα, μιλάμε με αυτά τα δύο άρθρα όχι μόνο για σφαγέ, αλλά και για υποχρεωτική αποζημίωση όλων αυτών που χάσαν τι δουλειέ και τα σπίτια του με την τρομοκρατία των σφαγών από του Οθωμανού Τούρκου. Όπω καταλαβαίνετε, λοιπόν, ανοίγει εδώ η βεντάλια των αποζημιώσεων που θα έπρεπε να είναι ζωντανέ, δεν παραγράφεται τίποτα, μαζί με αυτά που έπρεπε να ζητάμε από του πολιτικού μα, δηλαδή είτε να έχουν στα προγράμματά του το θέμα τη γενοκτονία, είτε στον πολιτικό αγύριο, το εμεί ξαναδούμε στα μάτια μα και έτσι πρέπει να γίνει με το Κοινοβούλιο με αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνουν να διδάσκουν στην κοινωνία, αυτά που διδάσκουν στο Σικάγο και όχι στην Ελλάδα για τη γενοκτονία, να, να, είναι πράγματι παράνομο και να ποινικά κολάσιμο για οποιοδήποτε να τολμήσει να αρνηθεί τη γενοκτονία και να προωθούν σε διεθνή φόρα και όχι να τραβούν το χαλικά από τα πόδια των ε, Ελλήνων των Ομογενών υπάρχει το θέμα των αποζημιώσεων. Παρένθεση, επειδή έζησα έξω και έβλεπα του Αρμένου πώ οργανώνονταν, θα σα πω ότι είχαν την πλήρη αρρωγή και υποστήριξη του κράτου του. Δεν τολμούσε πολιτικός πολιτικό στην Αρμενία να πει, κάτι, να πει κάτι κατά τη αναγνώριση, θα θεωρεί το προδότη, θα ήταν αντιμέτωπο με λιθοβολισμό. Εδώ ε, ψηφίζουμε και χειροκροτάμε, δυστυχώ ακόμα και αυτέ τι μέρε, ανθρώπου που δεν έχουν τολμήσει ποτέ να κάνουν κάτι υπέρ τη γενοκτονία που είναι μια απόφαση. Τη Βουλή που του δεσμεύει, επειδή είναι και βουλευτέ είναι του σώματο το οποίο μετέχουν. Δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Αντιθέτω, οι Αρμένοι, είπαμε, είναι προδότε και θα του λιθοβολούσαν να τολμούσαν να μην κάνουν τίποτα. Έχουν ένα τεράστιο μνημείο στο Γερεβάν για τη γενοκτονία κρατικό, εθνικό στην πρωτεύουσά του, όσο είναι το πάρκο τη Νέα Μύρνη. Εμεί, μόνοι μα, ό,τι μπορούμε, κάνουμε μια προτομία εδώ, ένα μνημείο μια πλατεία. Το κράτο είναι εχθρό μα. Είναι, είναι τουρκικό το κράτο τη Ελλάδα. Φιλοτουρκικό, τουρκογλου τα επίθετα τα οποία γνωρίζετε. Έτσι θα πρέπει να αντικαταστήσετε. Εδώ λοιπόν υπάρχει το θέμα των αποζημιώσεων. Δεν έχει ε, ε, ξεχαστεί τίποτα και θα σα πω γιατί. Υπάρχει καταρχά υπάρχει ευθύνη της, στις διεθνείς σχέσης, η ευθύνη τη διεθνή σχέση, η, αρχή τη συνέχεια και τη ευθύνη των κρατών. Δημιουργήθηκε ένα νέο κράτο, το κράτο τη Τουρκία, έχει κληρονομήσει πλήρω τα εγκλήματα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και είναι σημαντικό διότι ε, θα σα πάω λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το, ε, την διάσκεψη για τη γενοκτονία. Ο Ραφαήλ Λέμκιν, ο Πολωνός, αυτό ο Αμερικανό είχε, είχε ήταν αυτό που έγραψε την. Ε, ξέφρασε την, τον όρο γενοκτονία. Είναι μια καθαρά ελληνική λέξη, ακριβώ επειδή η γενοκτονία ξεκίνησε σαν έννοια εναντίον των Ελλήνων τη τη Αυτοκρατορία. Έτσι ξεκίνησε, σα είπα, από το 13-14, πριν από του Αρμένιου, από το ρήμα γένο, το ελληνικό γένος και το, ε, από το, σύνομα, το ουσιαστικό γένο και από το ρήμα κτίνο, που σημαίνει φωνεύω, δολοφονώ. Άρα. Δολοφονία ενό γένου είναι ελληνικότατη λέξη αυτή τη λέξη επέλεξε ο Ραφαήλ Λέμκιν γιατί το πρώτο έγκλημα, πρώτη γενοκτονία ήταν εναντίον μα και είχε γράψει στο New York Times το 1943 ότι η γενοκτονία δεν είναι ένα, ένα, νέο πολιτικό ένα νέο φαινόμενο, ούτε πρέπει να, ξεχω, να αγνοήσουμε τα εγκλήματα του παρελθόντο, τι σφαγέ των Ελλήνων και των Αρμενίων από του Τούρκου, οι οποίε προκάλεσαν διπλωματικέ δράσει, αλλά όχι τιμωρία. Και εδώ η λέξη αυτή, η τιμωρία είναι σημαντική, διότι θα οδηγήσει σε ένα κράτο το οποίο είναι ελληνικό και προθέτει ελληνικά συμφέροντα στι αποζημιώσει για του νεκρού μα, για τα θύματα, για τι χαμένε περιουσίε, για τι χαμένε ευκαιρίε, για τι χαμένε επιχειρήσει μα, όλα αυτά τα οποία μεγαλούργησαν οι πρόγονοι μα, οι ε, γιαγιάδε μα και οι παππούδε μα στι χαμένε χαμένες, χαμένες πατρίδε. Αποζημίωση από το φασιστικό τουρκικό καθεστώ, από όλου αυτού του εγκληματίε να πληρώσει, να τσακιστεί η Τουρκία, να διαμελιστεί αυτό το φασιστικό καθεστώ για να μπορέσουν να πνεύσουν ελεύθερα οι λαοί της Ανατολίας. Το λέω και το εννοώ, η γενοκτονία αναγνωρίστηκε μετά το ολοκαύτωμα, ξέρετε, ως ένα διανόητο έγκλημα. Πρώτη φορά στις ώρες της ανθρωπότητας αναγνωρίστηκε έγκλημα με αναδρομική ισχύ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, δεν υπάρχει αυτό στη διεθνή νομολογία, ούτε στο εγχώριο δίκαιο καμιά χώρα. Δεν μπορεί να ποινικοποιήσει κάτι με αναδρομική ισχύ, δεν να πει ότι αυτό είναι παράνομο και να ισχύσει η παρανομία, άμα έχει παρανομήσει στο παρελθόν. Πάντα είναι από εδώ και πέρα. Διότι τώρα ξέρει ο εγκληματία, τι είναι παράνομο και τι όχι. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν αυτή, διότι έγινε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ορίστηκε ω γενοκτονία τα εγκλήματα των ε, Γερμανών κατά των Εβραίων στο ολοκαύτωμα που προηγήθηκαν. Της, του τέλου του, του, του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Άρα, είχε αναδρομική ισχύ πρώτη φορά στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Άρα, με αυτή την αναδρομική ισχύ που κανεί δεν μπορεί να τα αρνηθεί, διότι θα πάει ενάντια. Στα, θα, ουσιαστικά θα, θα υπερασπιστεί του Ναζί εναντίον του ολοκαυτώματο να το κάνει. Κανεί δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Αυτή λοιπόν η αναδρομική ισχύ που έχει η γενοκτονία μα δίνει τη δυνατότητα να να προσφύγουμε σε κάθε διεθνή οργανισμό, δικαστήριο, φόρουμ και το καθεξής αν έχουμε ανθρώπους που δεν είναι, ξαναλέω, τουρκογλου να προωθήσουν το ζήτημα της δικαίωσης, να πέσουν, να ξυλωθούν τα μνημεία ως άποιος και μάλλον να τον εμφανίζουν μόνο σαν βαμπύρ με χαυλιόδοντες τις αφήσεις όποιος θέλει να το κάνει στην Τουρκία να, και να αποζημιωθούμε για τα, για τα θύματα, οι μνήμες τους, οι ψυχούλες τους να αποσμηθούν πλήρω τα θύματα και οι οικογένειε, να πληρώσει το βαριτήμα και ξαναλέω, μπορεί να οδηγήσει και μακάρι να οδηγήσει το διαμελισμό του φασιστικού αυτού Να αναπνεύσουν ελεύθερα οι λαοί τη Ανατολία που είναι και Έλληνε σήμερα που ζουν εκεί, που έμειναν εκεί υπό πείσμα του φασισμού τη Τουρκία. Οι Κούρδοι, οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι, οι Ροχαλδαίοι και ο τουρκικό λαό που είναι στο ζυγό αυτό να απελευθερωθεί από αυτό το φασιστικό μόρφωμα που δημιουργήθηκε και είναι ασίδωτο με ευθύνε τεράστιε του ελληνισμού δηλαδή των κρατών Ελλάδος και Λευκοσίας που δεν έχουν μιλήσει για αυτά τα ζητήματα που σας είπα, που είναι η εθνική θέση για τη γενοκτονία των Ελλήνων, την προώθηση και την αναγνώρισή της. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Δεν δηλαδή, θα ξαναπανέλθουμε στα θέματα αυτά, ελληνοτουρκικά, διμερή, διεθνή και θέματα δικαιωμάτων. Πατήστε το καμπανάκι και εγγραφή στο κανάλι για να σας έρχονται τα επόμενα βήματα βίντεο σαν ειδοποίησης. Αν πιστεύετε ότι πρέπει ο κόσμο να μάθει ποια είναι η εθνική θέση για τη γενοκτονία και τι θα έπρεπε να κάνουν τα κόμματα και οι πολιτικοί μα, οι οποίοι πληρώνονται από εμά για να υπογράφουν προδοσίες προδοσίε του έθνου, είτε μνημόνια, είτε εθνικέ τραγωδίε και εθνικέ συμφωνίε με την Τουρκία, ω Τούρκογλου στι υπογραφέ του, κοινοποιήστε το βίντεο σε όλου του και φίλου. Σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Όντω, οι ρίζε μα. Μάρτυρε γενοκτονία, το βιβλίο τη Αναγκαίωση των Αν θέλετε να διαβάσετε συγκεκριμένε λεπτομέρειε και αναφορέ και μαρτυρίε αυτών των ανθρώπων που πέρασαν τα πάνδυνα. Υπάρχουν πολλά βιβλία και πολλών ανθρώπων και Άγγλων και Αμερικανών και Γερμανών και Αυστριακών και Δανών που πιστοποιούν αυτά τα αποτρόπια εγκλήματα. Έχουμε ένα τεράστιο χρέο στη ράτσα μα. Όχι μόνο εμεί ω απόγονοι των, προ... των θυμάτων, αλλά όλοι οι Έλληνε για να αν θέλετε όχι μόνο να δικαιωθεί ο ελληνισμός, το γένος μας αλλά κυρίως να φροντίσουμε να απελευθερωθεί η γειτονική χώρα από αυτό το βάρβαρο καθεστώς, το βάρβαρο παρελθόν της να έρθει ενώπιον να γιατρευτεί αν γίνεται, αν δεν γίνεται θα διαμελιστεί και έτσι έτσι μόνο λύνεται σαν διεθνολόγο σας το λέω, έτσι μόνο δεν λύνεται με διεθνεί κινήσει, κινήσεις παρόλο που είναι το αντικειμενό μου, έτσι μόνο θα λυθεί η ε, διένεξη και οι διαφορές μας με την Τουρκία που δεν είναι διαφορέ, είναι η συνέχεια αυτή τη γενοκτονική πολιτική που θέλουν να μα εξαφανίσουν. Το κάνουν στην Κύπρο, το κάνουν στου Αρμενίου, στο Αρτσάχ, αλλιώ να κόρνουν Καραμπάχ, στο Αρτσάχ το κάνουν και σήμερα, να συνεχίσουν αυτό που δεν κατάφεραν. Το κάνουν και εναντίον των Κούρδων, στη Συρία, στο Ροζάβα και στο Βόρειο Ιράκ. Το κάνουν εναντίον του Ελληνισμού, καθώ μα απειλούν σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Μόνο αυτό είναι ο τρόπο, και όχι οι διεθνεί σχέσει. Μάλλον περνάει και από τι διεθνεί σχέσει, διότι είναι και διπλωματική προσπάθεια Είπαμε, αν είχαμε ανθρώπου με ελληνική ψυχή και ελληνικά συμφέροντα στην καρδιά, μόνο αυτό είναι ο τρόπο για να επιληθούν τα ζητήματα, να σταματήσει η υπεραλιστική πολιτική τη Τουρκία, καθώ θα έρθει ενώπιον με τον κλιματικό παρελθόν τη και τον κλιματικό παρόν τη, έτσι ώστε να επιτύχουμε την ειρήνη και την ομόνια των λαών τη περιοχή. <ΣΣ>